Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Pharma Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω δύο μικρά αλυσοπρίωνα μπαταρίας της εταιρείας Hyundai. Είναι το μοντέλο HCS21280 και το μοντέλο HCS21350. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετά μοντέλα μικρών αλυσοπρίωνων μπαταρίας ενός χεριού κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων μηχανημάτων είναι κυρίως για κλάδεμα στον κήπο, αλλά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για το κλάδεμα σε μια δεντρώδη καλλιέργεια, ειδικά όταν συνδυαστεί, για παράδειγμα, με ένα ψαλίδι μπαταρίας, όπου γίνεται ένας πολύ καλός συνδυασμός. Η εταιρεία Hyundai έχει κυκλοφορήσει 4 νέα μοντέλα μικρών αλυσοπρίωνων, τα έχω και τα 4, θα γίνει η αρχή με τα 2 αλυσοπρίωνα που προαναφέραμε, οπότε ας περάσουμε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο αλυσοπρίωνων που έχω να σας παρουσιάσω. Η αρχή θα γίνει με το αλυσοπρίωνο μπαταρίας Hyundai HCS21280VP, όπου διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 280W, έχει 3.000 στροφές το λεπτό χωρίς φορτίο, η ταχύτητα κοπής είναι 5 μέτρα το δευτερόλεπτο, το μήκος της λάμας είναι 10 εκατοστά και η μπαταρία είναι στα 21V χωρητικότητας 1500 mAh. Το βάρος του με μία μπαταρία είναι 1119 γραμμάρια και περιλαμβάνει στην αρχή του συσκευασία μία μπαταρία και ένα φορτιστή. Και συνέχεια έρχεται το αλυσοπρίωνο μπαταρίας Hyundai HCS21350VP, όπου διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 350W, έχει 5.000 στροφές ανά λεπτό χωρίς φορτίο, έχει ταχύτητα κοπής 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, το μήκος λάμας είναι 15 εκατοστά και η μπαταρία είναι στα 21V χωρητικότητας 1500 mAh. Το βάρος του με την μπαταρία είναι στα 1124 γραμμάρια και στην αρχή του συσκευασία περιλαμβάνει 2 μπαταρίες και ένα φορτιστή. Αφού αναλύσαμε τα τεχνικά χρηστικά και των δύο αλυσοπρίων μπαταρίας που θα σας παρουσιάσω, ας περάσουμε να δούμε τι περιέχουν στην αρχή του συσκευασία. Η αρχή θα γίνει με το αλυσοπρίωνο μπαταρίας στο μοντέλο HCS21280VP, που είναι αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου, έρχεται σε ένα πλαστικό βαλιτσάκι. Είναι αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε τις οδηγίες χρήσεως, που είναι βασικό και πολύ σημαντικό να τις διαβάσουμε πριν χρησιμοποιήσουμε το αλυσοπρίωνο. Το αλυσοπρίωνο μας είναι αυτό εδώ. Είναι αρκετά μικρό, μικρό μεγέθους δηλαδή. Εδώ είναι η μπαταρία, όπως είπαμε στα 21V χωρητικότητας 1500 mAh. Εδώ είναι ο φορτιστής και διαθέτει ένα κατσαβίδι και ένα κλειδί, κυρίως για να σφίξουμε τη λάμα και με το κατσαβίδι να ρυθμίσουμε το τέντωμα της αλυσίδας. Και παίρνουμε την μπαταρία, τοποθετούμε στο κάτω μέρος του αλυσοπρίωνου και εδώ έχει μία ασφάλεια όπου την πατάμε ταυτόχρονα με τη σκανδάλη. Και είναι έτοιμο για χρήση. Στη συνέχεια θα δούμε το επόμενο μοντέλο. Όπως είπαμε, είναι το μοντέλο HCS21350VP, που είναι αυτό εδώ που κρατάω στα χέρια μου. Είναι και αυτό μέσα σε ένα πλαστικό βαλιτσάκι. Είναι αυτό εδώ. Οδηγίες χρήσεως. Το αλυσοπρίωνο είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται με 2 μπαταρίες στα 21V χωρητικότητας 1500 mAh, οπότε έχουμε καλύτερη αυτονομία. Εδώ έχουμε έναν φορτιστή, αλυσίδα, λάμα, όπως είπαμε έχει μήκος 15 εκατοστά και το απαραίτητο κλειδάκι και κατσαβίδι για να σφίξουμε και να ρυθμίσουμε τη λάμα. Και για να συναρμολογήσουμε το αλυσοπρίωνο, να τοποθετήσουμε δηλαδή τη λάμα και την αλυσίδα πάνω στο αλυσοπρίωνο μας, θα ξεβιδώσουμε πρώτα το καπάκι, τη βίδα μάλλον που συγκρατεί το καπάκι πάνω στο μικρό μας αλυσοπρίωνο. Οπότε θα πάρουμε την λάμα όπου έχει μήκος 15 εκατοστά, θα τοποθετήσουμε την αλυσίδα και θα το βάλουμε πάνω στο αλυσοπρίωνο.
και θα βάλουμε το καπάκι ώστε να συγκρατήσει τη λάμα και την αλυσίδα. Και βιδώνουμε. Και εδώ διαθέτει μία βίδα όπου ουσιαστικά με το κατσαβίδι ρυθμίζουμε το τέντωμα της αλυσίδας. Και με το συγκεκριμένο κλειδί εδώ σφίγγουμε το καπάκι ώστε να στερεώσει και τη λάμα. Και τοποθετούμε την μπαταρία στο κάτω μέρος του αλυσοπρίωνου. Και εδώ υπάρχει μια ασφάλεια. Οπότε πατώντας την ασφάλεια και ταυτόχρονα τη σκανδάλη του αλυσοπρίωνου, το αλυσοπρίωνάκι μας δουλεύει. Εκείνη δηλαδή. Οπότε πιστεύω ότι πλέον είμαστε έτοιμοι να πάμε να δοκιμάσουμε και τα δύο αλυσοπρίωνα, ώστε να δούμε τι δυνατότητες έχουν. Αφού κάναμε και τις απαραίτητες δοκιμές, τα συμπεράσματά μου. Η αρχή θα γίνει με το μικρό αλυσοπρίωνο, το μικρότερο μοντέλο, μάλλον καλύτερα, αλυσοπρίωνο της εταιρείας Hyundai, που είναι το μοντέλο HCS21280VP. Είναι εκτός από το πιο μικρό του, είναι και το πιο οικονομικό. Πραγματικά η τιμή του είναι πάρα πολύ χαμηλή και σίγουρα για τα λεφτά του είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Είδαμε ότι είναι αρκετά δυνατό, εύκολο στη χρήση του, γρήγορο και σίγουρα για κάποιες εργασίες κλαδέματος στον κήπο μας είναι πάρα πολύ καλό. Η διαφορά του με το επόμενο μοντέλο που σας παρουσίασα, που είναι το μοντέλο HCS21350VP, πραγματικά είναι ένα αρκετά δυνατό μηχάνημα. Η διαφορά του σε σύγκριση με το άλλο, εκτός ότι είναι πιο δυνατό, έχει μεγαλύτερη λάμα, 15 εκατοστά μήκος. Είναι πολύ στενή μπροστά, τύπου carving, όπου πραγματικά το κάνει ιδανικό για να κλαδέψουμε και σε δύσκολα σημεία, ειδικά στην κυπουρική, ειδικά για εργασίες κλαδέματος στον κήπο μας, είναι πάρα πολύ καλό και φυσικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για το κλάδι μας σε κάποια δεντροκαλλιέργεια για να κόψουμε κάποια μικρά κλαδιά και μην ακούμε τη λέξη κλάδεμα και θεωρούμε ότι θα πάρουμε ένα τέτοιο μηχάνημα, ένα τέτοιο κλαδευτικό μικρό μπαταρίας, να πάμε να κλαδέψουμε για παράδειγμα τις ελιές μας
και να διαρκέσει και ολόκληρη τη μέρα. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε γιατί χρήση είναι τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Γιατί η χρήση που προορίζονται πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά. Και το συγκεκριμένο μοντέλο είναι οικονομικό. Η διαφορά του με το πιο μικρό μοντέλο που είπαμε έχει να κάνει ότι είναι λίγο πιο δυνατό, αντί για 280 W είναι 350 W. Διαθέτει δύο μπαταρίες στην αρχική του συσκευασία και η διαφορά στην τιμή, θα σας πω μόνο αυτό για έτσι να υπάρχει λίγο ενδιαφέρον, είναι μόνο στα 23 ευρώ διαφορά και εδώ παίρνετε πιο δυνατό κινητήρα και δύο μπαταρίες. Και φτάσαμε στο σημείο που αναφέρω το κόστος του μηχανήματος που παρουσίασα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο μηχανήματα που έχω παρουσιάσει, οπότε θα ξεκινήσουμε από το πιο οικονομικό, που είναι της εταιρείας Hyundai, είπαμε, το μοντέλο HCS21280VP και η τιμή του είναι στα 34 ευρώ και 50 λεπτά. Πιστεύω ότι είναι ίσως το πιο οικονομικό μικρό αλυσοπρίωνο που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Μετά έχουμε το επόμενο μοντέλο που παρουσίασα, που είναι της εταιρείας Hyundai και αυτό, το μοντέλο HCS21350VP και η τιμή του είναι στα 57 ευρώ και 90 λεπτά. Η διαφορά του με το προηγούμενο μοντέλο που σας παρουσίασα είναι ότι είναι λίγο πιο δυνατό, διαθέτει δύο μπαταρίες και έχει και μεγαλύτερη λάμα. Η διαφορά τους είναι περίπου στα 23 ευρώ, αρκετά μικρή διαφορά, οπότε ανάλογα ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει με ένα συγκεκριμένο τέτοιο εργαλείο μπορεί να επιλέξει το ανάλογο μοντέλο. Και τα δύο αυτά μικρά αλυσοπρίωνα μπαταρίας μπορεί να τα βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος. Επίσης, αν χρειαστείτε μία έξτρα λάμα, αλυσίδα ή ακόμα μία έξτρα μπαταρία, μπορεί να τα βρείτε και αυτά στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως σας παρουσίασα δύο μικρά αλυσοπρίωνα μπαταρίας της εταιρείας Hyundai, αρκετά οικονομικά και τα δύο. Το ένα μάλιστα είναι, πιστεύω, αρκετά οικονομικό, αλλά ίσως συμφέρει να πάρετε το λίγο πιο ακριβό, καθώς παίρνετε δύο μπαταρίες, καλύτερη ισχύ, πιο δυνατό δηλαδή, και μεγαλύτερη λάμα. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το τι απαιτήσεις έχει ο καθένας μας από ένα μηχάνημα. Αν έχετε ένα μικρό κήπο και θέλετε περσιακά να κάνετε κάποια κλαδέματα, είτε είναι στην τριανταφυλιά σας, είτε σε ένα δέντρο, τότε ίσως καλύψει και το οικονομικό μοντέλο και δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε κάτι πιο ακριβό. Όπως και να έχει, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος για την παραχώρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων για τις ανάγκες του βίντεο και εσείς μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!